Δήμα ληστείας υπό την απειλή μαχαιριού έπεσε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής επί της ακτής Δημαίων στο ύψο της Βεσομάρες στην Πάτρα. Δράστες τρεις επίσης ανήλικοι περίπου 15 έως 17 ετών, οι οποίοι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, πλησίασαν τον έφηβο και με επίδειξη μαχαιριού, του ζήτησαν το κινητό του τηλέφωνο. Ο 16χρονο πάγωσε και χωρί δεύτερη σκέψη του το έδωσε. Δεν θα μπορούσε να πράξει και διαφορετικά, καθώ ήταν ένα εναντίον τριών και η ώρα ήταν περασμένε δύο τα ξημερώματα και στο σημείο δεν κυκλοφορούσε ψυχή, προκειμένου να καλέσει σε βοήθεια. Προκειμένου να αποφύγει λοιπόν τυχόν δυσάρεστε συνέπειε από το ενδεχόμενο τη άρνηση του να υποκύψει στην εντολή του, παρέδωσε το τηλέφωνο με του ανηλίκου στη συνέχεια να τρέπονται σε φυγή προ κατεύθυνση. Μετά το αρχικό σοκ ενημέρωσε για το περιστατικό του 100, όπου σήμανε συναγερμό με αστυνομικέ δυνάμει τη άμεση δράση πατρών να σπέβδουν στην περιοχή. Στο πλαίσιο των εκτεταμένων αναζητήσεων, οι δύο από του τρει δράστε εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έπειτα από πεζή καταδίωξη στη συμβολή των οδών Μεζόνο και Βορείου Υπήρου και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια πατρών. Από την ταυτοποίηση των στοιχείων πρόκειται για αδέλφια, που όπω προέκυψε από την προανακριτική, δεν έχουν απασχολήσει ξανά τι διοκτικέ αρχέ. Φέρεται να απέδωσαν την πράξη τους στην οικονομική ανέχεια, ισχυριζόμενοι πως το έκαναν προκειμένου να αγοράσουν ένα σάντουιτς με τα χρήματα που θα έπαιρναν αφού θα πολλούσαν το κινητό τηλέφωνο.